Μια άσκηση που ξυπνά δυσάρεστε μνήμε στου Τούρκου, εξελίσσεται αυτέ τι μέρε στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ονομασία τη άσκηση είναι Ευνομία και ο Χρήστο Μαζανίτη είναι δίπλα μου για να μα εξηγήσει, σε Χρήστο, του λόγου που προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η άσκηση σχεδιάστηκε από το ΓΕΘΑ, είναι τετραμερή, συμμετέχει Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο και περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από ανατολικά της Κρήτης και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα νότια του Καστελόριζο και άλλα δύο τμήματα εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ. Βλέπουμε και το γράφημά μα συμμετέχει από ελληνική πλευρά. Μία φρεγάτα, 8 F-16, καθώ και ένα υποβρύχιο φάντασμα το τυπου τύπου Παπανικολής. Οι Ιταλοί έχουν μία φρεγάτα και οι Γερμανοί, Ραφάλ και ένα επτάμενο τάνκερ. Τα ελληνικά F-16 είναι αυτά που προκαλούν το μεγαλύτερο τρόμο. Και αυτό διότι 27 Αυγούστου του 2020, με εντολή του, το, το αρχηγού ΓΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλόρου, είχαν πετάξει έξι από αυτά, έφτασαν χωρί να γίνουν αντιληπτά στην Κύπρο, τεμαχίζοντα τότε το τμήμα τη Ναύτεξ που είχε δεσμεύσει παράνομα η Τουρκία για έρευνε στο Roots Race, έφτασαν στην Κύπρο, διανυκτέρευσαν εκεί μαζί με άλλα δύο, πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια στο αεροδρόμιο τη Πάφου. Στέλνοντα βέβαια ένα ηχηρότατο μήνυμα ότι είναι ζωντανό το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Μαζανίτη.